Κοίταξε, το παιχνίδι ήταν ακριβώς όπως το φανταστήκαμε, με μερικές παραλλαγές. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έπρεπε να χτυπήσει χαμηλά τον Ολυμπιακό στο κέντρο της άμυνάς του, γιατί είχαμε προβλέψει ένα-ένα μάτς. Είχαμε πει ότι ο ΠΑΟΚ θα σκοράρει χαμηλά και ο Ολυμπιακός θα σκοράρει από την πίσω γραμμή ψηλά. Είναι καταγεγραμμένα αυτά. Το παιχνίδι ξεκίνησε καλά για τον ΠΑΟΚ με 3-5-2, αλλά με σοβαρά λάθη στο χώρο του στισήματος. Και τολμώ να πω ότι ο πρώτος μάγκας που κερδίζει από τη διακοπή του μάτς είναι ο Τούντορ, ο οποίος μέχρι το 25ο λεπτό τον έβριζαν όλα τα καφενεία στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα και όπου υπάρχουν παοξίδες και όλη Τούμπα. Να πω ότι δεν υπάρχει παίκτης Άντωνης. Τον ανακαλύψανε, το χρεώσανε 600 χιλιάρικα και τον πετάξανε δεξιά σε μια θέση όπου δεν ξέρανε ποιος έπαιζε δεξί μπακ χαφ και ποιος έπαιζε χαφ. Δηλαδή το σύστημα μετατρεπότανε από 3-5-2 σε 3-6-1 γιατί ο Άντωνης δεν γυρνούσε ποτέ πίσω, άφηνε τα τρία στόπερ εκτεθειμένα και αναγκαζόταν να κάνει αυτή τη δουλειά γιατί την είδε ο Μιστακίδης, ο οποίος έκανε πολύ μεγάλες διαδρομές για να καλύψει εκείνη την κατάσταση. Και έχασε ο ΠΑΟΚ πάρα πολλά από τον Μιστακίδη επιθετικά. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, ο ΠΑΟΚ έπαιξε για 65 λεπτά χωρίς καθαρό ημοκόφτη. Χωρίς καθαρό ημοκόφτη. Δηλαδή, όταν έλεγα πριν το παιχνίδι ότι το μάτς ξεκινάει από τον Κάτσε, κάτι ήξερα. Άφησα λοιπόν τον Μιλιβόγεβιτς, τον Καμπιάσο και τον Φορτούνι, οι έξυπνοι προπονητές του ΠΑΟΚ, χωρίς κόφτη. Γιατί βάλανε το Χαρίση, ο οποίος δεν κόβει ούτε με βαλέ. Προσπαθήσανε εδώ μερικοί δημοσιογράφοι της πόλης να τον κάνουν παιχταρά, σαν το Star Trek. Το θυμάσαι το Star Trek. Εκείνο τον. Πώς το λέγανε το όνομα. Ο Star Trek, εκείνος πέθανε, ο ηθοποιός. Ο Star Trek και ο Jimmy Root, τον οποίο φάνανε για αντικάτσε. Μα ο Κάτσε είναι 100 σκύλος. Και πήρε ο Ολυμπιακός 40 φάουλ. Και φωνάζει τώρα για τα φάουλ. Βρε τα φάουλ, ρε μαλάκες, ήταν. Τα φάουλ ήταν. Και δεν είχατε ένα γκόφτη να κλέψετε την μπάλα λίγο πιο ψηλά. Η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν σαν το μουνί της πουτάνας. Ήταν ανοιχτή. Για να χωθεί εκεί ο Πέλγκας, Μακ και τρίτος ο. Πώς το λένε αυτήν την Κατερίνη, το ξεχνάω συνέχεια. Το Μιστακίδη να τον κάνουν 2-3-0. Δεν θωρακίζει δηλαδή τα χαφ του ο ΠΑΟΚ για να δημιουργήσει μια κατάσταση να φύγει και να διαλύσει τον Ολυμπιακό χαμηλά. Το είδε και το έργο και το είδα και εγώ το έργο. Γι' αυτό λέω όχι Κλάους. Όχι Κλάους. Ο Ολυμπιακός ήταν δύο κλάσεις ανώτερος από τον ΠΑΟΚ και φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο. Το κάνει 1-1-1-2. Και εγώ φοβόμουν περισσότερο τον Φουστέρ παρά τον Φορτούνι, ο οποίος είναι για τα γέλια, για τις αρκούδες ο Φορτούνης. Ο Φουστέρ ερχόταν και στο κέντρο πολύ, συνέκλεινε και δημιουργούσε και χώρους οχταριού, έκανε κινήσεις οχταριού στο παιχνίδι και σαν οχταρο δέκαρο μου κάνει και τον γκολ, μεγάλησε. Για τα σκυλιά είναι και ο προπονητής του Ολυμπιακού όμως, μετά το 2-1. Γιατί είναι για τα σκυλιά ο προπονητής του Ολυμπιακού μετά το 2-1. Το λέω από χθες, το βράδυ, μετά το μάτς. Ρε άνθρωπε, κερδίζεις 2-1. Έχεις το αποτέλεσμα δηλαδή να το θωρακίσεις. Και τρως μια τέτοια αντεπίθεση και είναι ανοιχτή η χώρη σου και σε βγαίνει ο Μακ τετατέτ. Και γίνεται το πέναλτι, το οποίο είναι πέναλτι για αποβολή και εκθέτεις και το διαιτητή, το μαλάκα. Εκθέτεις να πούμε και όλο τον κόσμο και βάζεις τον κόσμο να αιματοκυλιστεί για το αιματοκύλισμα. Υπεύθυνος είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Sport Billy. Φτιστός ο Sport Billy ο Μπούστης. Ο, πώς το λένε, το προπονητή, ο Σίλβα. Ρε πουλάκι μου, τρίτο στόπερ δεν έχεις. Πολύ ωραία. Είναι ο Σόβας τραυματίας. Πολύ ωραία. Έχεις τον Κασάμι στον πάγκο. Μάλιστα. Και έχει πει και ο Κλάους Αθανασιάδης. Μη σου γίνει καμιά τραβέρσα και σου κάτσει κανένα γκολ. Τι κάνεις. Βγάζεις τον Ιντέγε, ένα τέταρτο θέλει. Σάμα της και που είναι ο Ιντέγε μέσα σου κάνει τίποτα. Ας το Φορτούνι σεντερφόρ. Ωραία. Βγάλε τον, πες τον, τον Ιντέγε, βάλ τον Κασάν. Παίρνω τον Μιλιβόγεβιτς, τρίτο στόπερ. Μαζί με τις άλλες δυο, τις Ντακώτες να πούμε. Είναι Ντακώτες και οι δύο. Και παίξε τρεις. Σαλίνο αριστερά, δεξιά ο Μαρ. Παίξε τον Γκαμπιάσο, τον Μπέχταρο. Και τον Φορτούνι, σαν πιο μπροστά κτλ. Και τον Σεμπά. Ποιοι ήτανε. Και παίξε έτσι.
Δηλαδή έχει Μιλιβόγεβιτς, Καμπιάσο και παίξε με Καμπιάσο, παίξε με Καμπιάσο. Εντάξει, και με Κασάμι. Δύο. Και τρεις στόπερ, πέντε. Και μπακ δεξί και μπακ αριστερό, εφτά. Και τρεις για την κόντρα. Έλα ένα τέταρτο. Πώς θα φας γκολ από αυτό το πάω, άμα θωρακιστείς εκεί. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος εγκληματίας που έγινε το αιματοκύλισμα, περισσότερο και από τον Βλάκα το διαιτητή που δεν δίνει τον πέναλ και την αποβολή, τι φοβήθηκε. Μην γίνει 2-2. Και αν γίνει 2-2, δηλαδή θα γίνει. Γιατί δεν το δίνει τον πέναλτι. Τι φοβάσαι. Ο Σίλβα φταίει που έγινε αυτό. Ο Σίλβα είναι υπεύθυνος. Ο προπονητής του Ολυμπιακού φταίει για τη διακοπή του μάτς. Γιατί δεν θωράκισε το κέντρο της άμυνάς του να πετάξει το Μιλιβόγεβιτς τρίτο στόπερ, Κασάμι Καμπιάσο 2 και από εκεί και πέρα έχει θωρακιστεί. Μέχρι το 2040 τα κόκαλά μου να ήταν στο οστιοφυλάκιο του κημητηρίου της Θέρμης, δεν θα βάζε γκολ ο Πάκου με τίποτα. Άντε γεια.